Να ευχαριστήσω και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω όλους εσάς και ως Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη. Είναι ένα όραμα, ένα πρόταγμα που φιλοδοξεί να συγχρονίσει τον πολίτη και την κοινωνία στο σύνολό της με τις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών, να ενσωματώσει τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες στη ζωή της κοινωνίας και στη ζωή του πολίτη. Είναι το έτος του Αριστοτέλη. Φέτος ο Αριστοτέλης μας έμαθε να διατυπώνουμε ερωτήματα παρά κλειστές, οριστικές, τελικές απαντήσεις. Άρα φιλοδοξούμε να διατυπώσουμε ερωτήματα και η λογική της ανοιχτότητας αυτό μας διδάσκει, να διατυπώνουμε ερωτήματα και να διαμορφώνουμε συνθήκες δυνατότητας για την απάντηση ή μάλλον για τη συλλογική απάντηση των ερωτημάτων αυτών. Και επειδή ο τίτλος έχει και το θέμα της δημοκρατίας, εδώ πέρα ο κ. Κοσκινάς μίλησε. Έχω εσάς για την ώρα, άρα δεν χρειάζομαι αυτό. Αφού έχετε εμένα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο για την ώρα. Συνεχίστε να μιλάτε. Σωστά. Κατά έναν ορισμό, η δημοκρατία είναι πάλι για την εξουσία. Κατά τον Πλάτωνα, η πολιτική μάλλον σε μεγάλο βαθμό είναι πάλι για την εξουσία. Κατά τον Πλάτωνα είναι η τέχνη της σύνθεσης των διαφορών. Μια σύνθεση που δεν εξαλείφει τις διαφορές. Άρα θα πρέπει λίγο να εμπνευστούμε και από τον Αριστοτέλη, την ανοιχτότητα του Αριστοτέλη που την βλέπουμε εδώ πέρα να εξελίσσεται σε ανοιχτό λογισμικό, σε ελεύθερη πρόσβαση, σε δυνητικές, σε συνεργατικές κοινότητες κ.ο.κ. Να εμπνευστούμε και από τον Πλάτωνα που μίλησε για συνθέσεις και συνύπαρξη ετεροτήτων. Η σύγχρονη κοινωνία πρέπει να αγκαλιάζει την ποικιλομορφία. Η Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη αγκαλιάζει και τη σύνθεση, αλλά και την ετερότητα, με την έννοια ότι η ποικιλομορφία είναι απαραίτητη για να υπάρξει συνεργασία και να υπάρξει καινοτομία. Η καινοτομία είναι ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία προσαρμόζεται στην διαρκή αλλαγή. Θα είμαι πάρα πολύ έτσι συνοπτικός, περιληπτικός σε αυτά που έχω να πω. Ζούμε μια ψηφιακή επανάσταση, η οποία σε ένα πρόσφατο συμπόσιο στη Γερμανία συνδέθηκε πάρα πολύ με το λαϊκισμό και την πόλωση. Σωστά μίλησε ο κ. Καρούνος για την λογική της Wikipedia. Η Wikipedia από εμπειρικές μελέτες βρέθηκε ότι συνδυάζεται πάρα πολύ περισσότερο με τη συνεργασία και την επικοινωνία, τη δημιουργική επικοινωνία των πολιτών, παρά με τα υπόλοιπα κοινωνικά μέσα, παρά με τις υπόλοιπες ψηφιακές τεχνολογίες, τύπου Facebook, Twitter κτλ. Άρα πρέπει να εμπνευστούμε λίγο από τη λογική της Wiki και να διαμορφώσουμε μια τεχνολογία συνεργατική, βασισμένη σε συλλογικές ανθρωπιστικές αξίες, σε ένα πλαίσιο που λέγεται Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Γνωρίζετε λίγο πολύ ότι ζούμε στις παρυφές της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Διαδέχεται την Τρίτη, η εξέλιξη της Τρίτης. Εάν η Τρίτη έχει σύμβολο τον προσωπικό υπολογιστή, την ηλεκτρονική και την μικροηλεκτρονική, η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση έχει ως σύμβολο τα ρομπότ, τα cyborgs, το διαδίκτυο των πραγμάτων και τα big data. Αυτή τη στιγμή, στο τέλος του 2016, υπάρχουν 6,5 δισεκατομμύρια συσκευές εν ενεργεία διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, 30% περισσότερες από το 2015. Μιλάμε για εκθετική αύξηση της γνώσης, δηλαδή 2,5 exabytes τη μέρα περίπου. Το 2015 νομίζω παρήχθησαν τόσα data όσα σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Πολύ σύντομα θα διπλασιάζεται η ανθρώπινη γνώση, με την έννοια των data κάθε 12 ώρες, ενώ αυτή τη στιγμή διπλασιάζεται κάθε 12 με 14 μήνες. Άρα μιλάμε για μια απίστευτη πολυπλοκότητα που πρέπει να τη διαχειριστούμε. Πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε? Με συνεργασία και μέσα από μια
λογική συνέργειας, εμπιστοσύνης, βασική αξία και μέσα από δημοκρατικές αρχές και αξίες που πρέπει να ενσωματώσουμε στην καθημερινή ψηφιακή πρακτική, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι ζούμε σε μια οικονομία που είναι και ψηφιακή, ζούμε σε μια ψηφιακή οικονομία και μια ψηφιακή κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε και να αξιοποιήσουμε τις απίστευτες δυνατότητες που έχει και να περιορίσουμε τους κινδύνους και τις διακινδυνεύσεις που υπάρχουν, και ο Κώστας Σιώμος αναφέρθηκε σε αυτές, διακινδυνεύσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Ο Στίβεν Χόκινγκ λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μια απίστευτη δύναμη για τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να σημάνει και την καταστροφή του ανθρώπινου είδους. Μάλιστα, ο Ομπάμα στο πρόσφατο report για την τεχνητή νοημοσύνη μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη ως extended intelligence, δηλαδή ως προεκτινόμενη νοημοσύνη, προεκτείνει την ανθρώπινη νοημοσύνη, και για cobots, δηλαδή για συνεργατικά robots. Και μάλιστα ιδρύθηκε στο Mellon University στην Αμερική και κέντρο για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Η ψηφιακή νοημοσύνη περιλαμβάνει πάρα πολλές διαφορετικές νοημοσύνες. Μίλησε γι' αυτό ο Κώστας ο Σιώμος, δεν θα τα επαναλάβω. Αλλά μια βασική διάσταση είναι η γραμματοσύνη και πρέπει να έχουμε πολλές διαφορετικές νοημοσύνες. Μίλησε και ο κ. Καρούνος για την ανάγκη ψηφιακής εκπαίδευσης. Και η ψηφιακή εκπαίδευση αφορά σε μεγάλο βαθμό νέες γραμματοσύνες. Γραμματοσύνη της τεχνητής νοημοσύνης, γραμματοσύνη των μεγάλων δεδομένων, γραμματοσύνη της ψηφιακής επικοινωνίας και συνεργασίας για να φτιάχνουμε, όπως είπε και ο Κώστας ο Κοσκινάς, δυνητικές κοινότητες και να δημιουργούμε το μέλλον και σαφώς να δημιουργούμε νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και ο κύριος Οπλοποιός στην αρχή μίλησε για το σπουδαίο έργο για την ψηφιακή ενίσχυση του τουρισμού, της τουριστικής δραστηριότητας. Δεν θα σταθώ πάρα πολύ στην εισαγωγή. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ ως προς το κεντρικό ερώτημα, δηλαδή πόσο εφικτή είναι μια δημοκρατική ψηφιακή κοινωνία. Θα πρέπει λίγο να αναστοχαστούμε λίγο τις έννοιες. Μίλησε για το πολιτικό, μίλησε για τη δημοκρατία, την ψηφιακή. Μπορούμε να ζούμε σε δημοκρατία εάν δεν υπάρχουν εργασίες, αν δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας, αν οι άνθρωποι είναι άνεργοι και δουλεύουν τα ρομπότ στη θέση μας. Υπολογίζεται ότι στα επόμενα 3 χρόνια παγκοσμίως θα χαθούν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Καθημερινά χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας λόγω έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων, λόγω αδυναμίας ενσωμάτωσης των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων στην ψηφιακή αγορά, στην ψηφιακή οικονομία. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατική ψηφιακή οικονομία αν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, αν δεν υπάρχουν δουλειές. Και αν οι άνθρωποι, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, το βλέπουμε με τις πρόσφατες έρευνες, δεν μπορούν να ονειρεύονται και να πραγματώνουν το όνειρά τους και να νιώθουν δημιουργικοί. Αυτό είναι πολύ βασικό όσον αφορά την ψηφιακή δημοκρατία. Βλέπουμε ότι διαρκώς, όσο αυξάνεται η παραγωγή ρομπότ, μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Κυρίως οι βιομηχανικές θέσεις εργασίας. Η Foxconn απέλυσε 60.000 εργαζομένους στην Κίνα. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ψηφιακή επανάσταση, όπως σας είπα, συνδυάζεται με πόλωση, πολιτικό λαϊκισμό, πόλωση και αυξανόμενες ανισότητες. Θα πρέπει λίγο να ξαναδούμε όλοι μαζί, αυτός είναι ο σκοπός μας ως Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη, να δούμε μαζί πού πάμε, σε τι είδους ψηφιακή κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε. Μια κοινωνία χωρίς θέσεις εργασίας, που τα ρομπότ θα δουλεύουν για μας, που δεν θα υπάρχει νόημα ζωής, που θα υπάρχουν ανισότητες, όπως βρήκα έναν πίνακα του Αργεντινού, του Ντιέγκο Ριβέρα, που οραματίζεται την κοινωνία του μέλλοντος, που κάποιοι λίγοι θα έχουν ολογράμματα και ψηφιακή ύπαρξη και θα έχουν φοβερή επέκταση ζωής, και κάποιοι άλλοι, οι πολλοί, θα ζουν σε συνθήκες ανισοτήτων, αυξημένων πολύ περισσότερο από την προ-γαλλικής επανάστασης συνθήκη. Άρα θα πρέπει λίγο
να δούμε τις βαθιές κοινωνικές ανισότητες που γεννιόνται και να εκδημοκρατήσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία γενικά, να βασίσουμε την ψηφιακή πρόοδο σε συνεργατικές, δημοκρατικές αρχές και αξίες. Αυτό χρειάζεται τοπικές δράσεις για να γεννήσουν παγκόσμια αποτελέσματα. Και αυτό είναι η φιλοδοξία μας και αυτό θα κάνουμε. Τοπικές δράσεις με συνέργειες, με συνεργασίες για να ενδυναμώσουμε τον ψηφιακό πολίτη, να ενισχύσουμε την ψηφιακή του νοημοσύνη, να τον βοηθήσουμε να συνεργάζεται και να φτιάχνει ψηφιακά μέλλοντα με ευημερία, με δημιουργικότητα, με ταυτότητα και νόημα ζωής πάνω απ' όλα, γιατί η πόλωση και ο λαϊκισμός οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει νόημα ζωής και να βρει ταυτότητα σε έναν κόσμο που του λείπει το νόημα, του λείπει ο ορίζοντας. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυξανόμενη ανισότητα και υπάρχει αυξανόμενη ανισότητα και στα big data. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια ολιγαρχία των big data. Κάποιοι λίγοι, κάποιες λίγες εταιρείες ελέγχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των προσωπικών δεδομένων και κάποιοι άλλοι, η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, δεν έχει πρόσβαση, δεν μπορεί να φιλτράρει, δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα μεγάλα δεδομένα. Τι συμβαίνει εδώ? Εδώ πάμε σε μια ολιγαρχία των μεγάλων δεδομένων που οι λίγοι θα έχουν όλη τη γνώση και θα μπορούν να προβλέπουν και να γραμμικοποιούν τη ζωή. Ή θα έχουμε μια δημοκρατία των μεγάλων δεδομένων με νέες τεχνολογίες όριμες, όπως είπε ο κ. Καρούνος, με υπολογιστικά συστήματα αυτοδιαχειριζόμενα, αυτοοργανούμενα, συνεργατικά, τα οποία θα βοηθούν τους πολίτες να ελέγχουν, να έχουν πρόσβαση της πληροφορίας που τους αφορά, δηλαδή να έχουν πληροφοριακή νοημοσύνη και πληροφοριακή αυτοδιάθεση και τεχνολογική αυτοδιάθεση. Αναπτύσσεται μια πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία αυτή τη στιγμή και υπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις. Οι κατοφερείς δυνάμεις, οι top-down, που θέλουν να ελέγχουν τη ζωή, να τη γραμμικοποιούν μέσα από τον έλεγχο των μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, και οι ανωφερείς δυνάμεις της κοινωνίας, οι συνεργατικές, που θέλουν μια δημοκρατία, μια από τα κάτω δημιουργία κανόνων της ψηφιακής ζωής και της ψηφιακής δημοκρατίας και κοινωνίας. Βλέπετε ότι οι ανισότητες υπάρχουν ανάμεσα στο βορρά και στο νότο πάρα πολύ. Δηλαδή, ο πλούσιος βορράς έχει πλούσιες ψηφιακές δεξιότητες και υπάρχει από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σχετικό διάγραμμα και σχετικοί πίνακες, και υπάρχει και ο φτωχός νότος με φτωχές ψηφιακές δεξιότητες που αποκλεί τους νέους αυτών των χωρών από την πρόσβαση στην ψηφιακή αγορά εργασίας. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας μιλάει για ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται στο τρίγωνο εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία. Όμως παραμένει η ουσία τι είδους ανάπτυξη θέλουμε να έχουμε, τι είδους ψηφιακή ανάπτυξη. Εκεί θα κριθεί, νομίζω, το μέλλον της δημοκρατικής ψηφιακής κοινωνίας. Θέλουμε σαφώς μια ανάπτυξη η οποία να είναι ανθρωποκεντρική. Μια ανάπτυξη πάνω από τους αλγόριθμους, μια ανάπτυξη η οποία θα παρέχει δουλειές με νόημα, δουλειές που θα βοηθούν τους νέους ανθρώπους να αυτοπραγματώνουν τα όνειρά τους. Θα βοηθούν δηλαδή τους νέους ανθρώπους να δημιουργούν την κοινωνία και όχι απλώς να είναι τελεστές κάποιων κελεσμάτων μιας ψηφιακής ολιγαρχίας. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και πρόσφατα κάναμε και μία ημερίδα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων για τη στρατιωτική ψηφιακή, την στρατιωτική, αν θέλετε, artificial intelligence, αυτόνομα όπλα. 20.000 ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν πολύ πρόσφατα μία διακήρυξη ενάντια των αυτόνομων όπλων και των killer robots. Είναι αυτά τα μεγάλα ρίσκα που κρύβει η νέα ψηφιακή επανάσταση. Ο Αριστοτέλης είναι πάντα επίκαιρος, διότι μας μιλάει για τη σοφροσύνη και την φρόνηση. Μία φρονητική ψηφιακή επιστήμη χρειαζόμαστε, που θα εφαρμόζει αξίες σε τοπικό πλαίσιο, θα βοηθάει την ενδυνάμωση κοινοτήτων και θα δημιουργεί μέσα από το τοπικό παγκόσμιες κοινότητες
οι οποίες θα εξασφαλίζουν και την ελευθερία και την ασφάλεια. Αυτό είναι ψευτοδίλημα, δεν μπορούμε να έχουμε 100% ελευθερία, 100% ασφάλεια. Χρειάζεται πάντοτε μια ισορροπία και η ισορροπία είναι θέμα συζήτησης. Νομίζω ότι ως Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη ενισχύουμε τη συζήτηση σε τοπικά πλαίσια σε όλη την Ελλάδα. Καταρχάς, και σαφώς θα πρέπει να διαμορφώσουμε και ένα διεθνές project. Θα πρέπει να είναι διεθνής αυτή η οικονομία, η κοινωνία που ονειρευόμαστε και η Ακαδημία του Ψηφιακού Πολίτη. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ λέει ότι μεγάλο ρίσκο σήμερα είναι η αδυναμία των εθνικών κυβερνήσεων να συνεργάζονται και να αποφασίζουν για το ψηφιακό μέλλον. Η G20 αποδέχτηκαν τον όρο ψηφιακή εισδοχή και ψηφιακή πολυδεκτικότητα. Υπάρχει πράγματι ψηφιακό χάσμα, ιδίως σε πολλές φτωχές χώρες του ΩΣΑ, στο Μεξικό, στην Τουρκία, το 50% των παιδιών δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι τους. Όσα παιδιά έχουν πρόσβαση στο σπίτι τους, το χρησιμοποιούν για παιχνίδια, για διασκέδαση και όχι για να φτιάξουν ψηφιακή ταυτότητα, να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν. Δηλαδή, η ψηφιακή νοημοσύνη, η ανάγκη για ψηφιακή νοημοσύνη που μίλησε ο Κώστας ο Σιώμος, αφορά όλους, όλη την παγκόσμια κοινωνία. Τα big data είναι μια μεγάλη πρόκληση και πρέπει να αποκτήσουμε γραμματοσύνη για τα big data. Αυτή τη στιγμή, φανταστείτε ότι κάθε μέρα στη Νέα Υόρκη που αναφέρατε πριν, στο New York City, μέσα από τις κάμερες επιτήρησης και τους αισθητήρες, παράγονται 520 terabytes. Κάθε μέρα μόνο από τους sensors και τις κάμερες επιτήρησης στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Και σαφώς όλα είναι πολιτικά, θα πρέπει λίγο να αναπτύξουμε και μια ψηφιακή κριτική συνείδηση, προκειμένου οι άνθρωποι, όπως είπα, να συνεργάζονται και να διαμορφώνουν τι συνεργατικές δυνητικές κοινότητες που είπε ο κ. Κοσκινάς και ψηφιακό πολιτικό κεφάλαιο και ψηφιακό κοινωνικό κεφάλαιο, που η λέξη κλειδί είναι η εμπιστοσύνη. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν έχουμε μέλλον. Χωρίς εμπιστοσύνη θα έχουμε μια κοινωνία συγκρούσεων, αντιθέσεων και βίας. Πώς μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη, να καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και μεταξύ πολιτών και κυβερνήσεων? Μέσα από συνεργατικές πλατφόρμες, μέσα από συνεργατικό σχεδιασμό, δυνητικές κοινότητες, φτηνή ευρυζωμενικότητα, καθολική ψηφιακή συμμετοχή του πολίτη, διαδικασίες ανωφερείς. Το 157.000 Ελβετοί θα ψηφίσουν μέσω e-voting. Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε πάρα πολύ γρήγορα αυτές τις ψηφιακές εξελίξεις ως χώρα για να μην μείνουμε πίσω. Και επίσης το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ λέει ότι το νούμερο 7 ρίσκο παγκοσμίως είναι το data fraud and data leak. Πρόσφατα είχαμε τα Bahamas leaks μετά τα Panama Papers. Άρα θα πρέπει λίγο να συνεργαστούμε ως κοινωνία και γι' αυτό νομίζω θεσμικά θα πρέπει να συμβεί αυτό και χαίρομαι που αγκάλιασε αυτή την εκδήλωση η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, να συνεργαστούμε προκειμένου να αποφύγουμε λογικές γραμμικότητας, γραμμικοποίησης της ζωής, λογικές ελέγχου και πρόβλεψης. Μην ξεχνάμε ότι η ομορφιά της ζωής είναι και το λάθος, είναι και η τυχαιότητα. Αυτά θα πρέπει να τα αγκαλιάσουμε. Όποιος θέλει να γραμμικοποιήσει τη ζωή και να φτιάξει τέλειες κοινωνίες, αυτό είναι μεγάλο λάθος για την ασφάλεια και την ειρήνη και την ευημερία των πολιτών. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ψηφιακή ιδιότητα των πολιτών και ομάδων πολιτών, να διαμορφώσουμε μια ψηφιακή κοινωνία πολιτών και σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να μην καταλήξουμε όπως τα ποντικάκια στο πειραματικό κουτί του Σκίνερ ή το σκυλάκι του Παυλόφ που απλά ανταπεξερχόταν σε ερεθίσματα που του δίνονταν. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε το μέλλον και να μην είμαστε απλά οι τελεστές ενός μέλλοντος που άλλοι έχουν δημιουργήσει για εμάς. Άρα πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Κοσκινάς, η ψηφιακή πολιτική είναι κάτι πολύ παραπάνω από υποδομές, από σχεδιασμούς και τεχνικές εφαρμογές. Η ψηφιακή πολιτική πρέπει να αφορά ανθρώπους, συνεργασία ανθρώπινων κοινοτήτων και τη δυνατότητα των ανθρώπων να φτιάχνουν το μέλλον τους και να ζουν μέσα σε αυτό με νόημα και με ταυτότητες
που οι νέες γενιές θα έχουν ικανοποίηση από τη ζωή τους. Θα κλείσω με κάποια συμπεράσματα. Μίλησα για την υπερπολιπλοκότητα του συστήματος, που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλά ρίσκα. Το κεντρικό ερώτημα για μια ψηφιακή δημοκρατική κοινωνία είναι αυτό που είπα πριν. Να παντρέψουμε τη δημοκρατία με την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλούν για ανάπτυξη και για ψηφιακή ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να μιλάμε ταυτόχρονα για ψηφιακή δημοκρατία. Αυτό το ερώτημα είναι παλιό, ο Σούμπιτερ το έθεσε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανάπτυξη ή δημοκρατία? Αυτό το ερώτημα είναι επίκαιρο περισσότερο από ποτέ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα, όπως λέμε στη θεωρία του χάους, ένα bifurcation region, σε μια περιοχή διακλάδωσης, διχάλωσης, που ή θα παντρέψουμε δημοκρατία και ανάπτυξη, ψηφιακή δημοκρατία και ψηφιακή ανάπτυξη, ή αν θέλετε καπιταλισμό και δημοκρατία, ή θα χάσουμε και τα δύο, και την ανάπτυξη και τη δημοκρατία. Και να αναπτύξουμε την εμπιστοσύνη και δημοκρατικές αξίες όπως ο πλουραλισμός, η συνεργασία, η δικαιοσύνη, οι ίσες ευκαιρίες. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά η κρίση, η ύφεση, η πόλωση και ο λαϊκισμός που συνδέονται με τα ψηφιακά μέσα και τα social media υποσκάπτουν, υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες. Άρα η ψηφιακή νοημοσύνη των νέων ανθρώπων θα πρέπει να καλλιεργηθεί βάσει δημοκρατικών αξιών. Το 62% των νέων ανθρώπων αποκτά πολιτική συνείδηση μέσω Facebook, μέσω Twitter κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει σαφώς να αποκτήσουν μια κριτική πολιτική συνείδηση, δημοκρατική συνείδηση, μέσα από μια αγωγή ψηφιακού πολίτη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα δημοκρατικό μέλλον τη στιγμή που είναι πολύ ευάλωτος ο νέος πολίτης, άρα πάρα πολύ χειραγωγήσιμος μέσα από νέες τεχνολογίες. Άρα, τα μεγάλα δεδομένα, και κλείνω, πρέπει να αφορούν όλους. Τα ωφέλη της ψηφιακής κοινωνίας και της ψηφιακής επανάστασης πρέπει να αφορούν όλους τους πολίτες και όχι λίγους. Η Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη προσβλέπει στην ευρεία συνεργασία όλων των κοινωνικών δυνάμεων και των δυνάμεων μέσα από την ακαδημαϊκή κοινότητα και σαφώς τους φορείς της πολιτείας, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα μέλλον το οποίο θα αυτοοργανώνεται δημιουργικά και σαφώς θα μπορεί να στηρίζεται σε δημοκρατικές αξίες για να παράγει διαρκώς καινούργια πράγματα, να καινοτομούμε διαρκώς, γιατί μόνο έτσι προσαρμοζόμαστε στη διαρκή αλλαγή. Είναι, για να κλείσω, αυτό το πινακάκι του Στίβεν Κλίφτ που βρήκα, το φτιάξε το 2002, αλλά είναι πάρα πολύ επίκαιρο, δηλαδή στο ερώτημα πόσο εφικτή είναι μια ψηφιακή δημοκρατική κοινωνία. Είναι εφικτή μια ψηφιακή δημοκρατική κοινωνία εφόσον έχουμε ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς που θα ενσωματώνουν νέες ψηφιακές τεχνολογίες, υπολογιστικά συστήματα με αυτοδιαχειριζόμενο και αυτοοργανούμενο χαρακτήρα, και βεβαίως πρέπει να έχουμε και τι άλλο, ισχυρούς ψηφιακούς πολίτες. Μια έξυπνη κοινωνία και έξυπνες πόλεις θέλουν και έξυπνη πολιτιότητα. Θέλουν πολίτες με ψηφιακή νοημοσύνη που μπορούν να συνεργάζονται, να δημιουργούν, να επικοινωνούν και βεβαίως να έχουν ψηφιακή πρόσβαση σε ό,τι τους αφορά. Η εξουσία λοιπόν και η διακυβέρνηση στο μέλλον θα πρέπει να αναδυθεί από τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και τη δημόσια στήριξη. Χρειαζόμαστε περισσότερη εμπιστοσύνη, υπεύθυνη τεχνολογία και προσαρμοστικότητα. Μπορούν να βοηθήσουν όλοι οι φορείς, και οι κοινωνικοί και οι επιστημονικοί. Μίλησε ο κ. Σιώμος για τα συστατικά και τους στόχους, τις στοχεύσεις της Ακαδημίας Ψηφιακού Πολίτη. Πρέπει να δημιουργήσουμε όλοι το ψηφιακό μας μέλλον και σας καλούμε όλους να είστε μέτοχοι στην Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη, προκειμένου να δημιουργήσουμε όχι απλά μια κοινωνία της γνώσης, αλλά μια κοινωνία της πρακτικής σοφίας, όπως το έθεσε ο Αριστοτέλης, σε μια εποχή μετά αλήθειας, που αναλήθειες και μύθοι ανάγονται σε πολιτικές πραγματικότητες.
η ψηφιακή νοημοσύνη των πολιτών είναι τόσο αναγκαία όσο ποτέ. Και το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Μην ξεχνάμε ότι είναι στην εφηβεία του το Web 2. Από εμάς εξαρτάται τι θα γίνει ως ενήλικας. Λένε ότι ως ενήλικας, ένας ενήλικας διαμορφώνει στα 18 λίγο την προσωπικότητά του, αλλά έχει μέχρι τα 35 μια παράταση για να ξαναφτιάξει, να ολοκληρώσει την προσωπικότητα. Οπότε μπορούμε να το φτιάξουμε μέσω μιας ακαδημίας ψηφιακού πολίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.